Ποιο θα βάλει εκπρόσωπο, δηλαδή. Έλα μου, αυτό συζητάγαμε στο διάλειμμα. Ποιο θα βάλει εκπρόσωπο, να βάλει κανένα εκπρόσωπο. Πρέπει να γράφουν κάμερες. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Πριν, στο διάλειμμα. Όχι, ρε παιδί μου τώρα. Όχι, είναι όμως ένα θέμα. Ο Σύριακο Τσαπανίδου. Σου λέει πάω με Τσαπανίδου εγώ. Ναι. Νέο πρόσωπο. Παιδιά, δεν ξέρω. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι έρχονται 15 δύσκολες επικοινωνιακές μέρες για τη Νέα Δημοκρατία, μάλλον από αυτά που ακούω. Δηλαδή. Εάν δηλαδή γίνονται αποκαλύψεις για άλλους δύο βουλευτές και για τις υποκλοπές. Και νομίζω λοιπόν το θέμα δεν θα είναι πια ποιο είναι το πρόσωπο του εκπροσώπου. Και για να θυμηθώ τι έλεγε ο Διονύσης Αβόπουλος, τι να κάνουν οι εκπρόσωποι έρημοι και απρόσωποι. Σωστό. Έτσι. Εννοείς ότι υπάρχουν διαρροές. Πώς θα γίνει, γράφεται, η παράθεση. Γράφεται, έχει γραφτεί, ότι υπάρχουν και άλλοι κυβερνητικοί βουλευτές. Ναι. Ένας ή δύο, οι οποίοι έπαιρναν δημόσιες δουλειές του δημοσίου στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό ακούγεται. Αυτό ακούστηκε. Αυτό ναι, περιμένω. Εγώ δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένο. Ούτε εγώ ξέρω. Έτσι, αλλά εγώ λέω ότι γράφτηκε. Οπότε περιμένω γράφτηκε να δω. Γράφτηκε στα νέα, ο Γιώργος Παπαχρήστος το γράψε. Με την περιραίωση ατμόσφαιρα έτσι, μεταφέρουμε. Περιμένουμε να δούμε. Οπότε το ζήτημα είναι πώς θα οδηγηθούμε στις εκλογές συνολικά. Δηλαδή αυτά τα οποία τώρα συζητάμε είναι ένα κομμάτι των εκλογών. Προφανώς. Η υπόθεση χυμάρα σε συνδυασμό με τον Πάτσι, που δεν είναι η ίδια περίπτωση, αλλά συνειδητοποιώντας του Πάτσι, κοστίζει στη Νέα Δημοκρατία και εσωτερικά, νιώθεις, Μανώλη, γιατί νιώθω ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια και μέσα στο κόμμα, από ό,τι καταλαβαίνω. Υγρασία. Να. Πολύ υγρασία. Μη σου πω μόνο εσωτερικά. Ναι. Μόνο εσωτερικά. Δεν θα το έλεγα, Δημήτρη μου, για τον εξής λόγο. Εντάξει, όλα αυτά συσσωρεύονται. Εάν είσαι επιχειρηματίας και εμπιστεύεσαι μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, δεν περιμένεις ότι ο βουλευτής που ψηφίζεις θα σου παίρνει τις δουλειές. Σωστό. Στην ελεύθερη αγορά. Ναι. Έτσι. Και αν θα ξανά είναι υποψήφιος. Γι' αυτό λέω υγρασία. Τώρα, νομίζω ότι αυτό θα είναι. Λειτουργεί σαν χρήσωμα χαπιού για τον κύριο Χυμάρα. Γιατί ναι. Και μια διαρροή ότι μπορεί να είναι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ο κυριάρχης θέλει να πάει πάντως. Αυτή την πληροφόρηση έχω. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος πάλι βουλευτής. Ξεχάστε. Γενικώς εγώ πιστεύω. Λέω εγώ. Πιστεύω. Εγώ δεν πιστεύω. Απλώς λέω. Είναι αυτοχειριασμός τώρα. Πολιτικός. Γιατί πολύ απλά εγώ νομίζω ότι κάνει κακό και στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή με την έννοια ότι δεν μπορείς να το αφήνεις ανοιχτό αυτό, να σέρνεται. Είχαμε χθες τον κύριο Παπαδημητρίου εδώ από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν απάντησε επί της ουσίας. Δεν απάντησε γιατί δεν υπάρχει γραμμή από το κόμμα, βέβαια. Δηλαδή δεν απάντησε με την έννοια του λέγοντα πρέπει να είναι. Και λέγε να θα πει το κόμμα. Θα πει το κόμμα είναι ανοιχτό. Εγώ καταλαβαίνω. Ναι. Είναι ζητήματα τα οποία θα συνεκτιμηθούν συνολικά από το εκλογικό σώμα στην πορεία προς τις εκλογές. Γιατί θα είναι αυτά τα ζητήματα, θα είναι υποκλοπές, θα είναι η οικονομία, θα είναι τα εθνικά θέματα, θα είναι τα πολιτιστικά θέματα. Βλέπετε τι γίνεται τώρα με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Τι λες για τα γλυπτά? Έτσι είναι εδώ. Πάρα πολλά πράγματα. Με αυτό που είδαμε τώρα, με την ιστορία με τα γλυπτά του Παρθενώνα, με αυτά που ακούμε. Γιατί εδώ βλέπουμε και μία αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ που ξεκινάει με το καλημέρα με το πρώτο δημοσίευμα, το δεύτερο. Και λέει ότι εδώ μυστικές διπλωματίες, καταγγελίες κτλ. Τι λες? Εγώ νομίζω ότι κακώς το ανεβάζει τόσο δημοσίως ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς θέτει κάποια ζητήματα και θα έπρεπε να τα θέτει και παρασκηνιακά, θα έλεγα. Αλλά δημοσίως νομίζω ότι περισσότερο κακό κάνει, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση σύρθηκε από τις εξελίξεις. Η δική μου πληροφόρηση πάντως είναι εδώ και καιρό ότι δεν πάει καλά αυτή η υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα. Προφανώς υπό την έννοια αυτή που είδαμε και χθες από την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, ότι δεν αναγνωρίζεται δικαίωμα νομής κατοχής κυριότητας στο Βρετανικό Μουσείο, άρα περιττεύει οποιαδήποτε συζήτηση για επιστροφή μέρους κτλ. Ακούω ότι ψάχνουν μία φόρμουλα γι' αυτό, να υπάρξει ότι μια άλλη διατύπωση. Ότι έγιναν ζητήσεις, έγιναν. Γιατί δεν μπορεί να πει δάνειο, δανεισμός, γιατί αναγνωρίζει την κατοχή τους. Αλλά ότι ψάχνουν μία διατύπωση, λέμε. Απλώς το ότι γίνεται τώρα αυτή την περίοδο. Θυμίζω την παλιά εκείνη, το πλάνο εκείνο με το Σιμίτι και τον Μπλερ. Αυτό λέγαμε το Μπλερ. Φέρε μου το Αμάρμαρα γιατί έχουμε εκλογές. Πες μου κάτι καλό γιατί έχουμε εκλογές. Προφανώς δεν είναι τυχαία η χρονική περίοδος. Θα ήθελε η κυβέρνηση να έχει μια θετική εξέλιξη. Αυτό δεν νομίζω τώρα ότι θα έφτανε στο σημείο. Δεν υπάρχει. Αλλά γενικώς, παιδιά, εάν περιμένουμε. Τώρα να πω μια γενική γνώμη. Να κερδίσει εκλογές. Εάν περιμένουμε. Αυτό δεν πάει με τον εκλογικό κύκλο τώρα. Τα Μάρμαρα είναι εθνική υπόθεση. Σωστά το λέει ο Δημήτρη. Με τον εκλογικό κύκλο τώρα. Η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση θα ήθελε τώρα. Εντάξει. Καλά, βόλευε, αλλά δεν δουλεύει. Ας τη βόλευε και όλα σκαστά φορά. Απ' την άλλη μεριά, εάν εμείς δεν βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας σε ό,τι αφορά τα νομικά ιδρύματα, δεν θα τα δούμε ποτέ εδώ, παιδιά. Με συγχωρείτε. Να πω το εξής. Ναι. Επειδή είναι ένα θέμα συζήτηση από χτες. Γιατί η νομική συζήτηση δεν θα σταματήσει ποτέ. Έτσι. Αλλά εάν τα δανειστούμε και έρθουν στην Ελλάδα και δημιουργηθεί ένα κλίμα, θα φύγουν ποτέ? Θα φύγουν ποτέ αν έρθουν έστω ως δανεικά? Ναι. Νομίζω πως όχι. Δύσκολα θα φύγουν. Αυτό λέω και εγώ. Αυτό λέει και οι Εγγλέζοι όμως. Ναι. Απλώς οι Εγγλέζοι αυτή τη στιγμή πανηγυρίζουν, κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνωστή τακτική του Διέρη και Βασίλευε,
με την αντιπαράθεση που ξεσπάει στην Ελλάδα για το αν αναγνωρίζουμε ή δεν αναγνωρίζουμε την ιδιοκτησία τους. Χαίρονται, γιατί σου λέει ότι εμείς, κύριοι, προσπαθήσαμε να τους τα δώσουμε, έστω και ζωντανικά. Θα το περάσουν την κοινή γνώμη. Και κοιτάξτε τους, αυτοί τσακώνονται για το κομμάτι της ιδιοκτησίας, το οποίο είναι πραγματικό θέμα βέβαια. Αλλά θα έλεγα να αφαιρέσουμε τα ζητήματα της πολιτιστικής κληρονομιάς από την ατζέντα της αντιπαράθεσης. Και φοβάμαι ότι η αριστερά το κάνει πολλές φορές, μόνο ότι δεν τα πιστεύει αυτά. Δηλαδή, στο μετρό Θεσσαλονίκης έκανε ολόκληρη φασαρία για τα αρχαία από κάτω. Δεν είχε την ίδια ευαισθησία, επειδή είναι βυζαντινά. Δεν έχει αριστερά μεγάλη ευαισθησία για το Βυζάντιο. Καθυστέρησε το μετρό και τώρα θα πάμε από τις προσφυγές στις αρχές του 24. Στην ιστορία της Αμφίπολης ηρωνευόταν τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι ανοιχτό βέβαια το θέμα εκεί τι θα γίνει. Τώρα με τα γλυπτά του Παρθενώνα το ίδιο. Δηλαδή εσπεύγουμε να πούμε τα αυτονόητα. Προφανώς ότι δεν πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι η ιδιοκτησία ανήκει στους Βρετανούς. Μα ποιος αλλά θα το κάνει αυτό. Λίγο έξυπνα. Να αναγνώριζε η ιδιοκτησία, ποιος θα το κάνει. Λίγο έξυπνα κάποια στιγμή ως έθνος. Δεν θα το κάνει. Ας συνεννοηθούμε. Μα δηλαδή, έτσι κι αλλιώς εγώ θυμάμαι... αυτά εδώ. Και όσο μας τα γυρίσαν αυτοί όταν τα κλέψανε και τα ζητάμε αιώνες, άλλο τόσο θα τα γυρίσουμε και εμείς. Εγώ θυμάμαι να μιλάμε διότι θα τα δώσουμε. Εγώ θυμάμαι τον Μητσοτάκη να λέει ότι πάμε σε ένα πλάνο συνομιλιών. Θυμάμαι τον Γεραπετρίτη το δημοσίευμα, έτσι δεν είναι, και το είπε μετά ο Γεραπετρίτης, που λέει ότι συζητάμε να βρούμε ένα πλαίσιο. Το θέμα, αν βρεθεί αυτό το πλαίσιο, νομικά κατοχυρωμένη η χώρα, δεν υποχωρεί η χώρα, ούτε οι Βρετανοί υποχωρούν όπως φαίνεται, μακάρι να έρθουν. Αστείευεσαι. Αλλά είναι λίγο. Δηλαδή... Είναι τόσο εθνικό, είναι σαν το κυπριακό. Δηλαδή, δηλαδή πήραμε το θράσμα Φαγκάν. Νομίζω ότι προχτές και ο Πάπας δεν έστειλε. Δηλαδή, αυτό το οποίο έκανε ο Πάπας ήταν μια συγκλονιστική κίνηση. Βέβαια. Διότι ήταν ένα ράπισμα στους Βρετανούς. Έχουμε λοιπόν 2-3 κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει συντονισμένα. Δηλαδή, αυτά μερικά πράγματα πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Δεν ξέρει τι πρόβλημα έχουν. Και ερχόμαστε και στο πυροβολούμαστε. Δεν είμαστε μόνο εμείς που τους ζητάμε. Ζητάμε εμείς, ζητούν οι Αιγύπτιοι, ζητούν οι Αφγανοί. Έχουν αλώσει τις πέντε υπήρους. Υπάρχει τεράστιο θέμα και με. Και στο Λούβρο. Και στο Λούβρο. Αλλά για κάποιο λόγο το Λούβρο είναι. Δεν μπαίνει μέσα. Έχει δίκιο. Υπάρχει τεράστιο θέμα, δηλαδή. Ίδιο με τα γλυπτά του Παρθενώνα υπάρχει με τους Νιγηριανούς. Έχουν πάει εκεί πέρα, τα έχουν μαζέψει όλα φαίνεται και έχουν κάτι εθνικά αυτά. Πάντοτε σε κάθε, τέτοια ιστορία, είτε είναι πολεμικές αποζημιώσεις, είτε είναι τα γλυπτά, στις πολεμικές αποζημιώσεις μας λένε μην το θέτετε, γιατί ανοίγει η όρεξη των Πολωνών που θα ζητήσουν τα δεκαπλάσια. Αλλά οι Πολωνοί ήρθαν σε εμάς για να ζητήσουν know-how για το πώς θα, θα γίνουν το θέμα των πολεμικών αποζημίωσεων και εμείς το ξεχάσαμε. Λοιπόν, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά και κυρίως να είμαστε και ειλικρινείς και να έχουμε ενιαία στάση. Όχι στους καλούς καιρούς να λέμε όταν συζητείται το θέμα της αρχαίας Μακεδονίας να μας λέει αριστερά εδώ υπάρχει προγονοπληξία να ειρωνεύεται Μακεδονομάχος και τα λοιπά. Και όταν φοβάται ότι μπορεί να έχει κόστος ξαφνικά όταν γίνεται μια κίνηση που λέω, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ζητήματα, προφανώς και υπάρχουν ζητήματα, αυτομάτως να βγάζουμε την αγωνία μας μην τυχόν κέρθουν και χάσουμε καμιά ψήφο. Έτσι. Όχι. Γιατί το θέμα είναι εθνικό, δεν είναι θέμα πολύ κομματικό. Πολύ ακριβό για να γίνει το αντικείμενο τέτοιας φθηνής αντιπαράθεσης. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι.